πάει ο αγώνας, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Ο αγώνας έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μικρό διάστημα και βρίσκομαι τώρα στη Ρόδο για μια περιοδία να συναντήσω ανθρώπους και να αφουγκραστώ και εγώ τον παλμό των ανθρώπων εδώ, να μεταφέρω το μήνυμα της κοινωνίας για τις ευρωεκλογές και να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε αυτό το μεγάλο αγώνα που δίνουμε. Η παράταξή μας, ξέρετε, δεν έχει χορηγούς και είναι πολύ επίπονος και κουπιαστικός αυτός ο αγώνας για να τον φέρουμε εις πέρας. Όμως είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή μας και αποφασίσαμε παρά τις θυσίες, τις όποιες θυσίες, να μπούμε σε αυτό το, στον αγώνα. Επιμένετε λοιπόν και παρά τις όποιες θυσίες είπατε, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι αυτός ο αγώνας των ευρωεκλογών είναι τόσο σημαντικός ώστε να αξίζει τις θυσίες τις οποίες κάνετε? Να πω κάτι πριν, το οποίο κάποιοι τηλεθεατές δεν το ξέρουν, ότι η κοινωνία δεν είναι μια ευκαιριακή παράταξη που ξεκίνησε τη δράση της τώρα. Έχουμε 10-12 νέα κόμματα έχουν φυτρώσει το τελευταίο διάστημα. Εμείς είμαστε από το 2008, τότε που η κρίση οικονομική δεν ήταν εμφανής, ακριβώς γιατί βλέπαμε ότι η πνευματική κρίση που ζει ο λαός μας, η απεμπόληση των ηθών και των αξιών του και των αρχών του, θα μας οδηγήσουν κάποια στιγμή και στην οικονομική υποδούλωση, πράγμα που έγινε. Έτσι, δηλαδή, το μνημόνιο δεν είναι η αιτία των δεινών μας, είναι αποτέλεσμα της έλλειψης πνευματικότητας, της έλλειψης των αξιών και των αρχών μας. Να έρθω τώρα στο ερώτημά σας. Οι ευρωεκλογές είναι πολύ σημαντικές, διότι ουσιαστικά είναι η ευκαιρία να δώσουμε, επειδή αλλάζουν και άλλα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν έχουμε το χρόνο, δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να τα πούμε και στη συνέχεια. Έχουμε. Αλλάζουν κάποια πράγματα σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, όπως είναι ο κατάρτισμα των προϋπολογισμών. Περνάνε πλέον οι προϋπολογισμοί, δεν ελέγχονται απλώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταρτίζονται από εκεί. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό για την εθνική μας ανεξαρτησία, την ίδια των κρατών μελών. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα, μια και το Ευρωκοινοβούλιο είναι ο μόνος θεσμός αντιπροσωπευτικός, όπου οι ευρωβουλευτές εκλέγονται και η πατρίδα μας θα εκλέξει 21 ευρωβουλευτές. Εκλέγονται. Όλοι οι άλλοι θεσμοί από τα όργανα, δηλαδή τα 8 όργανα που διοικούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι διορισμένα. Μόνο ένας από τους 8 είναι ο αιρετών, ναι. Προέρχεται δηλαδή από τις εκλογές. Και είναι σημαντικό να έχουμε μια παρουσία εκεί, διότι θα πρέπει να δηλώσουμε την αντίθεσή μας με τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή δεν μας εκφράζει ο τρόπος που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μας εκφράζει το γεγονός ότι αποφασίζουν άλλοι για μας. Δεν μας εκφράζει το γεγονός ότι οι νόμοι που ψηφίζεται έχουν ισχύ πάνω υπεράνω από τον δικό μας νόμο, μας επιβάλλουν δηλαδή νομοθεσία απ' έξω, όπως είμαστε και αντίθετοι στο Ευρωσύνταγμα. Γενικά δεν αντιπροσωπεύει τους ευρωπαϊκούς λαούς ο τρόπος λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δημοκρατικός, γι' αυτό θέλουμε αλλαγή σε αυτόν και όπως είπα, είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή μας για να δηλώσουμε ακριβώς μια σειρά από πράγματα. Τώρα σας είπα το πρώτο, τι δηλαδή κάνει το Ευρωκοινοβούλιο και πώς μπορούμε να. Είσαστε λοιπόν ένας ευρωσκεπτικιστής, έτσι, με λίγα λόγια. Είναι μια προσπάθεια ανατροπής της λειτουργίας, της δομής, ας το πούμε, του τρόπου που, εν πάση περιπτώσει, που διοικεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος βασίζεται, πιστεύετε, σε δημοκρατικά δεδομένα ή όχι? Ακριβώς αυτό. Έτσι όπως λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξυπηρετεί ουσιαστικά τα συμφέροντα μιας οικονομικής ολιγαρχίας και της γραφειοκρατίας των Βρυξελών. Οι δικές μας ενστάσεις, στις οποίες συμφωνούμε με το ρεύμα του ευρωσκεπτικισμού, είναι ακριβώς ότι θέλουμε ένωση, οικονομική ένωση ανεξαρτήτων εθνικών κρατών, να υπάρχουν δηλαδή εθνικά κράτη, είμαστε εναντίον κάθε μορφής διαπαγκοσμιοποίησης και συγχρόνως να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας επί των δημοκρατικότερων. Γιατί όπως είπα πριν, μόνο ένα όργανο αυτή τη στιγμή είναι εκλεγμένο από τα 8 όργανα που διοικούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο το ένα προκύπτει με ελεύθερες εκλογές, με την ελεύθερη βούληση των λαών. Και δεν εκφράζει, όπως είπα, τη βούληση των λαών η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο τρόπος λειτουργίας της, και αυτό φάνηκε και στο Ευρωσύνταγμα που όπου κατέβηκε σε ψηφοφορία, σε Ιρλανδία, Γαλλία και Ολλανδία, απορρίφθηκε το Ευρωσύνταγμα. Δηλαδή οι λαοί δεν συμφωνούν με αυτό που γίνεται και πρέπει να πάρει ένα μήνυμα η γραφειοκρατία των Βρυξελών ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Εμείς λοιπόν θα αγωνιστούμε στην κατεύθυνση αυτή της αλλαγής που προανέφερα. Και βέβαια αυτό είναι ένα μόνο κομμάτι, γιατί είναι μια σειρά από πράγματα άλλα πολύ σημαντικά, το να δώσουμε την ταυτότητά μας, την ιδιοπροσωπία της Ελλάδος, των Ελλήνων, των Ορθοδόξων Χριστιανών, να την καταθέσουμε ώστε ο πολιτισμός ο δικός μας να γίνει πηγή έμπνευση για τους άλλους λαούς. Έχουμε προτάσεις δηλαδή για μια διπλωματία του πολιτισμού, δική μας, μια πολιτιστική διπλωματία, ναι. Και μια σειρά άλλα πράγματα για τις εξωτερικές σχέσεις. Δεν ξέρω αν θα τα πούμε τώρα ή αργότερα. Πώς γίνεται να μην συμφωνούν οι λαοί για την πορεία που χαράζουν οι κυβερνήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο? Τι συμβαίνει δηλαδή, τι κρύβεται από πίσω? Για ποιο λόγο οι κυβερνήσεις των κρατών, οι πρωθυπουργοί,
οι καγκελαρίες κτλ. Να χαράζουν τέτοιες πολιτικές αντίθετες με το λαϊκό αίσθημα, το ευρωπαϊκό λαϊκό αίσθημα. Κύριε Λοΐζο, τι εξυπηρετούν? Εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένης οικονομικής ολιγαρχίας. Εξυπηρετούν την παγκοσμιοποίηση, τις οποίες είναι θειασότες. Θυμάστε, ακόμα και στην Ελλάδα είχαμε παλαιότερα πρωθυπουργούς και υπουργούς οι οποίοι μιλούσαν για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Εμείς είμαστε εναντίον κάθε μορφής παγκόσμιας διακυβέρνησης, διότι αποτελεί το πνευματικό θάνατο των ανθρώπων. Ισοπεδώνει πνευματικά τους λαούς. Θέλουν λοιπόν μέσω των νόμων αυτών και του Ευρωσυντάγματος να επιβάλλουν, στους λαούς τον τρόπο που θα ζουν, τον τρόπο που θα συμπεριφέρονται. Να επιβάλλουν ουσιαστικά το ήθος, το νέο ήθος στους λαούς. Τρανό παράδειγμα είχαμε στις 4 Φεβρουαρίου, όταν ψηφίστηκε από το Ευρωκοινοβούλιο ο νόμος για τα ΛΟΑΔ, δηλαδή σημαίνει λεσβείες, ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι, τρανσέξουαλ κτλ. Όπου ούτε λίγο ούτε πολύ ψηφίσανε στο Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα με την ψήφο ή την ανοχή των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, διότι κανείς δεν καταψήφισε από τους 22 που είχαμε μέχρι τώρα, κανείς δεν καταψήφισε, Ευρωβουλευτές Έλληνες, αυτό το νόμο. Ο οποίος λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται με ιδιαιτέρως, δηλαδή ότι είναι καταρχάς. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό που συμβαίνει, ότι πρέπει να σεβόμαστε τις παραλλάσεις υπερηφανίας, ότι πρέπει ποινικοποιούμε τις, αν κάποιος μιλήσει εναντίον τους έχει ποινικές ευθύνες και ότι στα σχολεία θα περάσουν πλέον εγκύκλοι, θα περάσει τρόπος δηλαδή, να μαθαίνουν τα παιδιά μάθησης, ώστε ότι αυτό είναι κάτι φυσιολογικό, ότι υπάρχουν οικογένειες όλων των ειδών, ότι μπορούν να έχουν υιοθετούν παιδιά αυτοί οι άνθρωποι κτλ. Αυτό το πράγμα είναι τραγικό. Αυτό που είπατε είναι νομίζω το χειρότερο. Είναι το χειρότερο, βέβαια. Ότι δηλαδή θα μπορεί στο μέλλον, βάσει αυτού του νόμου, ζευγάρια ομοφυλόφιλων να υιοθετούν παιδιά. Ναι, να υιοθετούν παιδιά. Βεβαίως. Ή να διεκδικούν βάσει νόμου να υιοθετούν παιδιά. Βεβαίως. Και αν νομίζουν κάποιοι αφελείς ότι αυτό δεν μας επηρεάζει άμεσα, διότι ο ευρωπαϊκός νόμος σε περίπτωση προσφυγής κάποιου πολίτη στα ευρωπαϊκά δικαστήρια είναι υπαράνω των εθνικών νόμων. Αυτό ήταν ένα πολύ σοβαρό θέμα που πέρασε στα ψηλά γράμματα της επικαιρότητας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι δεν πέρασε και καθόλου πλέον στην επικαιρότητα. Δεν το γνωρίζει η κοινωνία. Δεν το γνωρίζει η κοινωνία. Πάντως, να φανεί και η υποκρισία των κομμάτων αυτών και δίθεν των πατριωτικών και θρησκευτικών των, που σέβονται υποτίθεται τις παραδόσεις μας. Που κυβέρνησε. Και μιλάω συγκεκριμένα για τη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, τις οποίες οι ευρωβουλευτές, οι μισοί ψήφισαν υπέρ και οι άλλοι τέσσερις ή δεν συμμετείχαν, ψήφισαν λευκό. Αυτό δεν τολμούν να φέρει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ για ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το ψήφισαν οι εκπρόσωποι τους έξω. Και για να εξηγούμε, εμείς με τους ανθρώπους αυτούς είμαστε εναντίον κάθε μορφής ρατσισμού απέναντί τους. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν μια ιδιαίτερη σεξουαλική συμπεριφορά, είναι δικαίωμά τους. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να νομοθετήσουμε και να το κάνουμε αυτό πρότυπο. Δεν μπορούμε να νομοθετήσουμε ότι θα έχουμε οικογένειες τέτοιου είδους. Η οικογένεια για μας είναι αυτή που ορίζει η παράδοσή μας, η πίστη μας, που αποτελείται από τον πατέρα, τη μητέρα και όπου υπάρχουν παιδιά. Κάθε άλλη μορφή δεν είναι οικογένεια. Αυτό που γίνεται είναι παραβίαση της ανθρώπινης οντολογίας και φυσιολογίας σύμφωνα με την παράδοση του λαού μας και την πίστη μας. Και ειδικά αυτό που πάει να γίνει με την υιοθεσία, όπως τονίσατε πολύ σωστά, είναι νόμιμη παιδεραστία. Δεν μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν τέτοιες ιδιαιτερότητες να μεγαλώσουν παιδιά, διότι προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, μπορούν να σελγούν πλέον στο σπίτι μέσα πάνω στα παιδιά αυτά. Ναι, δηλαδή είναι τραγικό είναι αυτό απόλυτο, που γίνεται. Που όχι, θα μπορούσε να γίνει. Δεν είναι απόλυτο, θα μπορούσε. Εντάξει, θα μπορούσε να γίνει και σε φυσιολογικές συνθήκες όμως. Όπως γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να είναι απόλυτο. Ωστόσο, νομίζω ότι ανοίγουμε επικίνδυνους δρόμους. Στην ουσία είναι ότι δεν ακολουθούμε τη φυσική πορεία των πραγμάτων. Δηλαδή, αυτός ο νόμος αντιβαίνει στη φύση. Έτσι, παραβιάζουμε την οντολογία και τη φυσιολογία των ανθρώπων και τη διδασκαλία, βέβαια, των πατέρων. Τώρα, σε αυτό το σημείο έρχεται και μπαίνει λοιπόν ένα τεράστιο κεφάλαιο που είναι οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα ήθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς ορίζονται αυτά? Ποιοι είναι αυτοί που θα έπρεπε να βάλουν τους κανόνες, να βάλουν τα θεμέλια τουλάχιστον, και από πού πηγάζει, εν πάση περιπτώσει, αυτή η ελευθεριότητα, την οποία διακατέχει το σημερινό ευρωπαϊκό οικοδόμημα? Για μας, να μιλήσω λίγο για τι πιστεύουμε εμείς σαν παράταξη κοινωνία, στον ελλαδικό χώρο, στην πατρίδα μας, το ήθος ανέκαθεν ήταν αυτό που χαραζόταν από την πίστη μας. Η Εκκλησία είναι αυτή που διδάσκει το ήθος. Αν δείτε και στην πατρίδα μας, έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Ενώ οι πολιτικοί έπρεπε να ταΐζουν το λαό και η Εκκλησία να τους ποιμένει, φτάσαμε η Εκκλησία να ταΐζει το λαό στα συσίδια, γιατί είναι ανίκανο και διεφθαρμένο αυτό το πολιτικό σύστημα, και οι πολιτικοί να διαπιμένουν το λαό μας καθημερινά με τους νόμους που ψηφίζουν, τους αμοραλιστικούς, με την ίδια τους συμπεριφορά. Αυτό που γίνεται στην πατρίδα μας προφανώς γίνεται και εκεί, όπου εκεί τα λόμπι των γκέι
και των ομοφυλόφιλων προφανώς έχουν πολύ μεγάλη ισχύ και μπορούν και περνούν τέτοια μηνύματα. Είδατε ότι και προχθές στην Ουγκάντα, θα το μάθατε, ότι κόψαν τη βοήθεια, την εξωτερική ενίσχυση, επειδή λέει είναι εναντίον των ομοφυλοφίλων. Ξέρω τώρα αν είναι λόμπι ή γκέι ή οτιδήποτε άλλο. Ίσως όμως αυτό που είναι σίγουρο, ότι είναι ένα χτύπημα πολύ σοβαρό στην οικογένεια. Στο θεσμό της οικογένειας. Σαφώς έτσι είναι, έτσι είναι. Και εγώ, όπως ξαναλέω, για να μην παρεξηγηθώ, δεν έχουμε καμία ρατσιστική διάθεση. Προς Θεού, μακριά από εμάς αυτά τα πράγματα. Έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους άλλους ανθρώπους, τους σεβόμαστε και είμαστε, όπως είπα, κάθετοι για οποιαδήποτε ρατσιστική συμπεριφορά απέναντί τους. Άλλο όμως αυτό, και άλλο αυτό να είναι πρότυπο για την νεολαία μας, και άλλο αυτό να είναι οδηγός για το πώς πρέπει να ζει ένας άνθρωπος. Πάντως, είχα την εντύπωση ότι το Ευρωσύνταγμα είναι εισάξιο με το Ελληνικό Σύνταγμα ή με το Σύνταγμα του κάθε κράτους μέλους. Δεν νομίζω ότι υπερτερεί ο ευρωπαϊκός νόμος έναντι του ελληνικού. Καταρχάς, δεν υπάρχει ακόμα Ευρωσύνταγμα. Οι νόμοι όμως όντως υπερτερούν σε περίπτωση που καταφύγει κάποιος στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, δικαιώνεται αν υπάρχει νόμος που έχει ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί ένας από τους ρόλους του είναι και αυτός, η νομοθεσία, δικαιώνεται η προσφυγή. Και μια που το αναφέραμε, να πούμε ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι πολύ σημαντικό ακριβώς γιατί έχει τρεις σημαντικές λειτουργίες. Ο ένας είναι η ψήφιση νόμων που γίνεται με εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο δεύτερος είναι ότι ψηφίζει και εγκρίνει τους προϋπολογισμούς και τους παρακολουθεί την εκτέλεσή τους πάλι μετά από εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βέβαια προτάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Μελετάει και το Ελεγκτικό Συνέδριο που καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο τρίτος είναι ότι επιτηρεί, αν θέλετε, την δημοκρατική νομιμότητα, τη δημοκρατική τάξη των οργάνων της Ένωσης. Έχει δηλαδή τρεις πολύ βασικούς ρόλους. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η παρουσία εκεί. Έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το διακύβευμα των εκλογών είναι και πνευματικό πλέον, έτσι σήμερα. Βεβαίως είναι πνευματικό. Είναι και ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι του να πρέπει να αναδείξουμε εμείς ότι αυτό η οικονομική καταστροφή και η ανθρωπιστική κρίση που πραγματικά περνάει η πατρίδα μας είναι αποτέλεσμα των λανθασμένων επιλογών και εντολών που έχουν δώσει οι Ευρωπαίοι φίλοι και εταίροι σε εισαγωγικά. Και βέβαια το γεγονότος ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι έρμεα και εντολοδόχοι αυτών των εντολών. Δέχονται αυτές τις εντολές και τις εφαρμόζουν. Έχει εξαθλειωθεί ο ελληνικός λαός. Να καταλάβουμε ότι έχουν αφαιρεθεί το 25% με 28% από το ΑΕΠ την τελευταία εξαετία. Έχουμε 28% ανεργία επίσημη. Και ξέρετε, κύριε Λοΐζο, δεν είναι 28%, διότι ένας άνθρωπος που κάνει ένα μεροκάμπο την εβδομάδα θεωρούν ότι εργάζεται. Μα πώς είναι δυνατόν να ζήσει μια οικογένεια με ένα μεροκάμπο την εβδομάδα? Βέβαια, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στη μαύρη εργασία. Υπάρχουν οι οποίοι και βέβαια προσμετρώνται σε αυτό το ποσοστό των ανέργων. Των ανέργων. Υπάρχει και αυτό, αλλά από μόνη τη, όταν ακούς επίσημη ενεργία 28%, είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Ναι. Έχει διαλυθεί το σύστημα υγείας. Όποιος πλέον δεν έχει χρήματα, δεν έχει πρόσβαση στην υγεία. Αυτό πράγμα μπορεί να σταματήσει. Είναι τυχαίο ότι από τα 26 εκατομμύρια ανέργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 20 εκατομμύρια είναι εντός της Ευρωζώνης? Όχι, δεν είναι τυχαίο. Και αυτό είναι πολύ σωστή παρατήρηση που κάνετε. Ακριβώς το θέμα έχει να κάνει με το ευρώ. Το ευρώ είναι η αιτία που έχει τέτοια μεγάλο πρόβλημα ο Ευρωπαϊκός Νότος και κυρίως η πατρίδα μας. Όπου έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια το 35% της αγοραστικής αξίας των μισθών. Επισήμως αυτό από στοιχεία της Eurostat. Το ευρώ είναι ένα νόμισμα το οποίο έχει κοπεί και ραφτεί στα μέτρα της Γερμανίας. Αντιπροσωπεύει ουσιαστικά την αξία της γερμανικής παραγωγής. Είναι το νέο μάρκο, θα λέγαμε. Και εκεί που θα μπορούσαμε να πατήσουμε και να αναστρέψουμε την κατάσταση ήταν από το 2010, όταν θα μπορούσαμε τότε να απειλήσουμε, και είχαμε όπλα να το κάνουμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αν διαλυόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, αμέσως οι γερμανικές εξαγωγές, το νόμισμά της, το μάρκο, θα πήγαινε 2-1 με το δολάριο και θα κατέρανε οι γερμανικές εξαγωγές, όπου είναι 1-3 οι γερμανικές εξαγωγές, δεν είναι κάτι λίγο. Εκεί λοιπόν είχαμε όλο το πεδίο να δράσουμε. Όμως Έλληνες πολιτικοί προφανώς άλλα πράγματα περί άλλα τυρβάζουν. Είναι απλώς η εντύπωσή μου είναι ότι υπηρετούν άλλα συμφέροντα και το έχουν αποδείξει ότι αυτά τα κόμματα όλα είναι κομμένα και ραμμένα στο εξωτερικό, είναι φασών προτύπων στο εξωτερικό, δεν ενδιαφέρονται για την ελληνική οικογένεια, δεν ενδιαφέρονται για την πατρίδα μας, αλλά πώς θα επανεκλεγούν. Αλλά τόσα χρόνια άλλωστε κατασπατάλησαν το δημόσιο χρήμα με ρουσφέτια, με έτσι, διαφθορά εκτεταμένη και όλα αυτά που ξέρουμε και που βγαίνουν τα σκάνδαλα όλα στην επικαιρότητα. Αυτό είναι άλλο θέμα, βέβαια, γιατί τώρα βγαίνουν τα σκάνδαλα στην επικαιρότητα. Αλλά για να επανέλθω στο αρχικό μας θέμα, το ευρώ είναι αυτό που δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα στον Ευρωπαϊκό Νότο και δει στην πατρίδα μας.
Έτσι. Γι' αυτό πρέπει το συντομότερο δυνατό να απεμπλακεί η Ελλάδα από τη ζώνη του ευρώ και αυτό είναι ένα άλλο θέμα για το οποίο παλεύουμε και έχουμε και ολόκληρα έντυπα αναρτήσει και μελέτη το πώς μπορεί να φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Διότι η καταστροφή μας είναι όσο μένουμε σε αυτό το νόμισμα, το οποίο δεν αντιπροσωπεύει τη δική μας παραγωγή. Πρέπει πάμε σε ένα άλλο νόμισμα, να γυρίσουμε στη δραχμή, να γίνει μια υποτίμηση, να τονώσουμε τις εξαγωγές μας, να τονώσουμε τον τουρισμό μας μέσα από αυτό και να ενισχύσουμε την πρωτογενή παραγωγή για να σταθούμε στα πόδια μας. Να σταματήσουν οι επιδοτήσεις. Ναι. Εάν, ας το πούμε, γυρίσετε την πλάτη στο ευρώ και υπάρξει μια, ας το πούμε, πολεμική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη χώρα μας. Και επίσης, εάν γενικώς το οικονομικό κατεστημένο πολεμήσει την πατρίδα, πώς θα ανταπεξέλθει? Έχει τη δύναμη η Ελλάδα με τέτοιους εχθρούς να επιβιώσει? Η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα. Είναι πλούσια σε ανθρώπινο δυναμικό, είναι πλούσια σε αξίες, θα ξεκίνησα από εκεί, και σε πολιτισμό. Είναι σε ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε το πλέον μορφωμένο επιστημονικό δυναμικό της Ευρώπης και είναι πλούσια σε υπέδαφος. Μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας, αρκεί να γίνει μια σωστή διαχείριση. Μπορούμε να αναζητήσουμε συμμαχίες και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο δικό μας πρόγραμμα είναι η σύσφιξη των σχέσεων, άμεσα σχέσεων με τη Ρωσία και στον οικονομικό και στον πολιτιστικό τομέα. Όπου και εκεί έχουμε το ίδιο, αν θέλετε, είναι και αυτή μια ορθόδοξη χώρα. Μπορούμε να σταθούμε, να συνεργαστούμε με όλο τον κόσμο με εμπορικές σχέσεις. Αυτό που θέλουν να κάνουν και μας επιβάλλουν να κάνουμε τώρα είναι ότι θα φτίζουν τις εμπορικές σχέσεις με την εξωτερική πολιτική και με την πολιτική δηλαδή, που υπαγορεύεται μέσα στο κάθε κράτος λόγω των εμπορικών του σχέσεων. Εμείς λέμε εμπορικές σχέσεις με όλο τον κόσμο, αλλά μέχρι εκεί. Κανένας άλλος επηρεασμός στο τι θα κάνει το δικό μας κράτος. Με ρωτήσατε αν μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Υπάρχει, η παράταξή μας έχει εκπονήσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα πώς μπορούμε, φεύγοντας από το ευρώ, να γίνει μια διαπραγμάτευση. Δεν μιλάμε για μονομερείς ενέργειες. Διαπραγμάτευση ότι εμείς θέλουμε να αποχωρήσουμε. Θα υπάρχει ένα διάστημα στο οποίο θα υπάρχουν και τα δύο νομίσματα και στη συνέχεια θα περάσουμε στο δικό μας νόμισμα ομαλά. Σίγουρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα στην αρχή, αλλά θα έχουμε προοπτική ανάκαμψης. Αυτή τη στιγμή, όσο μένουμε εκεί, είναι αργός θάνατος της ελληνικής οικονομίας. Δεν υπάρχει καμία προοπτική εξόδου από την κρίση. Οι νέες θέσεις εργασίας, όταν θα δημιουργηθούν, θα είναι θέσεις των 500 ευρώ και των 400 ευρώ. Νομίζω κανείς πλέον δεν μπορεί να ζήσει, κανείς να κάνει οικογένεια. Κανείς να έτσι επιβιώσει αξιοπρεπώς σε αυτόν τον τόπο, πλην των ανθρώπων που έχουν βέβαια στα χέρια τους μια οικονομική άνεση, ένα 5-10% του ελληνικού λαού. Αυτή δεν τους αγγίζει η κρίση. Ο υπόλοιπος όμως ελληνικός λαός δυστυχώς υποφέρει, γονατίζει με την ανελαίτη φορολογία, στην ακίνητη περιουσία, στους μισθούς, στις συντάξεις, στο σύστημα υγείας που καταραίει, στην παιδεία που επίσης υποχρηματοδοτείται. Δεν υπάρχει κάποιος τομέας που να πηγαίνει καλά. Δεν υπάρχει success story δηλαδή, κανένα success story. Μισό λεπτάκι. Σκεφτείτε όμως ότι η χώρα, μέχρι και πριν κάποια χρόνια, κάθε χρόνο έμπαινε μέσα 20 δισεκατομμύρια με 25. Ήταν ένα τεράστιο ποσό το οποίο υπερδανειζόταν. Και κάποια στιγμή, αν δανείζεις, θα πρέπει να τα ξεχρεώσεις κιόλας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και αυτός είναι ο λόγος. Δεν είναι μια επιτυχία, ας το πούμε, ότι μια κυβέρνηση με τόσο δυνατό συνδικαλισμό σε μια χώρα, με ένα σωρό αντίξωες, υπό ένα σωρό αντίξωες συνθήκες, κατάφερε να φέρει την οικονομία να είναι ίσα βάρκα ίσα νερά, δηλαδή τουλάχιστον να παράγουμε και να καταναλώνουμε τα ίδια πράγματα? Κοιτάξτε, δεν έχει καταφέρει κάτι ουσιαστικό, διότι δεν έχει προβεί σε εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται. Και δεν εννοώ βέβαια αυτά που εννοούν αυτοί οι μεταρρυθμίσεις. Αυτό που έχει κάνει η κυβέρνηση είναι να κόψει μισθούς και συντάξεις, να διαλύσει το σύστημα υγείας, να υποχρηματοδοτήσει τις δημόσιες επενδύσεις. Όταν δεν γίνονται, για παράδειγμα. Η κυβέρνηση δεν έχω ψέγει μισθούς και συντάξεις, οι προηγούμενοι ναι. Όταν, κύριε Λοΐζο, ξέρετε, δεν χρηματοδοτείς δημόσιες επενδύσεις. Δεν υπήρξαν όμως κάποιες κραυγαλές περιπτώσεις όπου έπρεπε κάπως να συμμαζευτεί, ακόμα και σε συντάξεις, ακόμα και σε μισθούς, σε ορισμένες περιπτώσεις τουλάχιστον, όχι στα χαμηλά στρώματα που την πληρώνουν ως συνήθως. Φυσικά και έπρεπε να γίνει. Ένας εξορθολογισμός, βεβαίως. Δεν μπορεί να υπάρχει χαοτική διαφορά και να πληρώνονται υπάλληλοι των 10 με τεράστιους μισθούς. Αυτά είναι διαφορετικό πράγμα. Αυτά δεν έπρεπε να τα κάνει η Τρόικα. Έπρεπε να τα κάνουμε μόνοι μας. Έτσι. Απλώς αυτό το πολιτικό σύστημα που προσπαθούσε να εκμαυλήσει και τις συνειδήσεις των ανθρώπων και να υφαρπάσει τις ψήφους τους με τους διορισμούς, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, κύριε Λοΐζου, γιατί αυτό το που βγήκε τις προάλλες, όπως ξέρετε, στον αέρα, είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε χρόνια. Οι μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν είναι παρά ένας τρόπος ώστε το πολιτικό σύστημα να βολεύει τους ψηφοφόρους του.
θυμήθηκαν το λαθρεμπόριο των καυσίμων. Μα χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Το ξέρουν. Είναι χρηματοδότες του. Είναι σάρκα από τη σάρκα του πολιτικού συστήματος αυτοί οι άνθρωποι. Απλώς τώρα όλα αυτά τα βγάζουν. Τώρα βγαίνουν τα σκάνδαλα στον αέρα για να εξαγνιστεί το πολιτικό σύστημα, να πέσει στάχτη στα μάτια των ανθρώπων ότι να, εμείς κάνουμε κάθαρση, ότι οι κόποι σου δεν πάνε χαμένοι και ότι πιάνουμε τους φοροφυγάδες και τους ανέντιμους και τους πάμε στη φυλακή. Α, ο ελληνικός λαός πρέπει πλέον να σταματήσει να τους πιστεύει, να δει ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, τη βιώνει άλλο την τραγική πραγματικότητα και να γυρίσει την πλάτη σε όλους αυτούς, οι οποίοι αν μη τι άλλο. Έτσι, έχουν φέρει την πατρίδα μας σε αυτή την κατάσταση. Όπως είπατε, τα ελλείμματα τα τεράστια, από πού προέρχονταν? Γιατί έχουμε αυτά τα τεράστια ελλείμματα? Γιατί έχουμε τόσο σωρευμένο χρέος? Από κακοδιαχείριση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που βούλιαξαν την πατρίδα, που την έριξαν στα βράχια, το καράβι που λέγεται Ελλάδα, έρχονται σήμερα να ζητήσουν τι? Ναι, αλλά μισό λεπτό. Αυτός ο λαός, ο ελληνικός λαός, δεν έχει ευθύνη? Ποιος εξέλεξε αυτούς τους ανθρώπους? Ακριβώς. Δεν είχε ένα μεγάλο όφελος ακόμα και από αυτά εδώ τα μεγάλα τεράστια ελλείμματα? Προσωπικό, ο καθένας μας, ως Έλληνες. Δυστυχώς μάθαμε να λειτουργούμε με το καθεστώς της ουκοκρατίας, με τα ρουσφέτια και τη διαφθορά. Αυτό που είπε τότε ο κύριος Πάγκαλος, το «μαζί τα φάγαμε», σημαίνει ότι ένα μικρό κομμάτι, ένα κοκαλάκι δώσαν και στον ελληνικό λαό να γλύφει ο καθένας για να μπορέσουν αυτοί να παίρνουν την εξουσία και να συνεχίσουν να κυβερνούν. Διαφθείρανε το λαό. Το είπα και πριν, με τις επιδοτήσεις, με τον τρόπο που διασπάζει δημοσίου χρήματος. Διαφθείρανε το λαό. Τον βγάλανε από την παραγωγή. Τον μάθανε να κάθεται στο καφενείο και να παίρνει επιδοτήσεις. Τον διαφθείρανε το λαό ή και ο λαός έπεσε στο ζωφερό ύπνο της αμαρτίας που λέει και η Εκκλησία μας και άφησε όλο αυτό το σύστημα να θεργέψει? Σαφώς είναι σωστό αυτό που λέτε. Η έλλειψη πνευματικότητας άλλωστε του λαού μας και το κατρακύλισμα το πνευματικό είναι αυτό που όθησε τη δική μας παράταξη να ξεκινήσει. Δεν είχε γίνει οικονομική κρίση όταν ξεκίνησε η κοινωνία. Εμείς αυτό βλέπαμε, ότι ο λαός μας πλέον έχει κατρακυλήσει. Έχει χάσει τα πνευματικά του ορίσματα. Έχει χάσει τις αξίες και τις αρχές του. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε να κάνουμε μια επανάσταση εδώ, να πούμε στον ελληνικό λαό ότι η κοινωνία δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα γύρω μας μόνο με τις πέντε αισθήσεις και τον άνθρωπο δεν αντιμετωπίζει σαν έναν άνθρωπο μόνο, σαν ένα όνομα με πέντε αισθήσεις. Λέμε ότι πίσω υπάρχει ένας ηθικός νόμος, άγραφος ηθικός νόμος, που όταν καταστρατηγείται οδηγεί στη διαφθορά, οδηγεί έτσι στην απώλεια, οδηγεί στην αποτυχία. Και αυτό ζούμε τώρα. Έχει αποτελέσματα η καταστρατήγηση των ηθικών νόμων. Άρα λοιπόν όλα αυτά που ζούσαμε στην εποχή της ευμάρειας με δανεικά, έτσι που δεν κοιτάζαμε μόνο πώς θα περάσουμε καλά, είναι αυτό το made in USA και κατασκευασμένο στην Αμερική και στην Ευρώπη, αυτή η ευμάρεια και η οικονομική, αν θέλετε, ευημερία της Δύσης που θεωρούν πολιτισμό τους και θεωρούν ότι ο στόχος της ζωής μας είναι να περνάμε καλά, αυτό πέρασε και στην ελληνική κοινωνία. Η παράδοση όμως Ρωμιοσύνης δεν είναι αυτή. Ο Έλληνας δεν είναι για να περνάει καλά και να ικανοποιήσει τις αισθήσεις του, δεν ήταν ποτέ αυτός. Αυτόν μας καταντήσαν τα τελευταία χρόνια μέσω της παιδείας και μέσω των προτύπων που δίνει η πολιτική στο λαό μας. Η ληστεί με μία λέξη. Η ληστεί, ακριβώς. Τα μεγάλα αναστήματα τούτου του γένους που θυσιάστηκαν για την πατρίδα μας είχαν άλλες αξίες. Είχαν επίσης τον Χριστό και στην πατρίδα. Άλλωστε, το πρώτο Σύνταγμα, θα θυμάστε κύριε Λοΐζο, το πρώτο Σύνταγμα καθόριζε σαν Έλληνες τους κατοικούντας σε αυτόν τον τόπο και πιστεύοντας εις Χριστόν. Αυτό ήταν το Σύνταγμα, αυτό που μας απελευθέρωσαν. Αυτοί κάτι ξέρανε. Κοιτάξτε πού φτάσαμε σήμερα, σε μια πλήρη αποχριστιανοποίηση της κοινωνίας μας. Σχεδόν πλήρη. Έτσι, αυτό έχουν πετύχει. Λοιπόν, μιας και μιλάμε τώρα για αυτά τα θέματα, θα ήθελα έτσι, με την ευκαιρία να μιλήσουμε και για την παγκόσμια διακυβέρνηση η οποία έρχεται. Είπατε κάτι ότι εξυπηρετούν, ας το πούμε, οι αρχηγοί των κρατών αυτήν όλη την ιστορία που είναι σε εξέλιξη. Το θέμα είναι το εξής, κύριε Ηλιάδη. Είναι κακό να υπάρξει παγκοσμιοποίηση εάν υπάρχει σωστό πνευματικό υπόβαθρο? Αυτό δεν υπάρχει, κύριε Λοΐζο. Είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει. Εάν παλέψουμε για να το αλλάξουμε αυτό ως Έλληνες, γιατί νομίζω ότι έχουμε χρέος απέναντι στην ανθρωπότητα. Το χρέος μας δεν είναι, αν θέλετε, να απομονωθούμε και να γίνουμε μια χώρα σαν το Ιράν ή απομονωμένη ή σαν τη Βόρεια Κορέα, ακόμα και αν έχουμε τις σωστές αρχές. Χρέος μας είναι να μεταλαμπαδεύσουμε. Αυτό δεν έκαναν πάντα οι Έλληνες στους αιώνες? Βεβαίως. Είπατε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι ότι πρέπει να σταθούμε και είναι και στο δικό μας πρόγραμμα αυτό, ότι πρέπει να σταθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι σαν παρίες και σαν κομπάρση, αλλά με ένα τεράστιο πολιτισμό που κουβαλάμε, να μεταλαμβαδεύσουμε το δικό μας όραμα, το δικό μας την ιδιαίτερη πολιτισμικότητα, συγγνώμη, της πατρίδας μας, τον ιδιαίτερο πολιτισμό της πατρίδας μας, να το μεταλαμβαδεύσουμε, να δώσουμε όραμα στους άλλους λαούς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη τον λόγο του οράματος, τον λόγο της αλήθειας, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και αν δεν τον ακούνε από την Ελλάδα και από τους Έλληνες, απογοητεύονται, σου λένε πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Πολύ καλό αυτό που λέτε, κύριε Λοΐζο, γιατί αυτό περιμένουν από εμάς.
Οι Ευρωπαίοι, γιατί έχω μιλήσει με Ευρωπαίους αξιωματούχους, περιμένουν αυτό από εμάς. Περιμένουν κάτι διαφορετικό. Περιμένουν τον Ορθόδοξο Έλληνα που δεν τον βλέπουν απέναντί τους. Βλέπουν μόνο Γρεκύλους και υποτελείς των Βρυξελών. Πρέπει να πάει ένας Έλληνας εκεί με αρχές και αξίες να πατάει. Να πατάει στην πίστη, να πατάει στις αρχές και τις αξίες αυτού του τόπου. Και να είναι Έλληνας για να δώσει τον πολιτισμό προς τα έξω. Έτσι. Σαφώς και αυτό πρέπει να κάνουμε, γι' αυτό και εμείς δεν φοβόμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας έμαθαν οι πολιτικοί μας να είμαστε υποτελείς στους Ευρωπαίους, να τους βλέπουμε με δέος. Γιατί, επειδή έχουν χρήματα. Ποιος είναι ο πολιτισμός διαχρονικά των Ευρωπαίων όλα αυτά τα χρόνια. Πού στηρίχθηκε ο πολιτισμός τους. Στις αρπαγές, στις λαϊλασίες, στους παγκόσμιους πολέμους. Στηρίχθηκε όμως και σε ιδεώδη, όπως είναι η δημοκρατία, όπως είναι ο χριστιανισμός, ο οποίος ξεκίνησε, ήρθε στην Ευρώπη μέσω του ελληνισμού. Όλοι έχουμε κάνει και τα λάθη μας. Δεν είναι ότι οι Έλληνες είμαστε αλάνθαστοι, ούτε και οι Ευρωπαίοι το ίδιο. Κοιτάξτε, είμαστε κι εμείς ένα κομμάτι της Ευρώπης. Κοιτάξτε, είναι διαφορετικό. Υπάρχει Ευρώπη χωρίς Ελλάδα. Ακριβώς, για μένα δεν υπάρχει Ευρώπη χωρίς Ελλάδα, γιατί η Ευρώπη πήρε τα φώτα από την Ελλάδα. Ο δικός μας πολιτισμός, τόσο ο αρχαίος όσο και ο ρωμαϊκός, κατέκτησαν την Ευρώπη με τη δύναμη του πνεύματος. Αυτό που θέλουμε να συνεχιστεί και τώρα. Να μην πάμε σαν κομπάρσι στην Ευρώπη, αλλά να πάμε σαν ένας περήφανος λαός που έχουμε, πατάμε στα πόδια μας, έχουμε αξίες, έχουμε αρχές και αυτό είναι καλό και για μας και για την Ευρώπη. Η διατήρηση λοιπόν και γι' αυτό θα αγωνιστούμε τη δική μας ιδιαιτερότητα, τη δική μας πολιτική κληρονομιά είναι καλό και για εκείνους και για μας. Όσον αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση, για να πω δύο κουβέντες για αυτό το θέμα, κοιτάξτε, θα δώσω μια άλλη διάσταση, γεωπολιτική θα έλεγα. Ο κύριος Πούτιν που δαιμονοποιείται από τα μέσα, τα δυτικά αυτή την περίοδο, για τη στάση στην Ουκρανία, ουσιαστικά είναι ένα ανάγχωμα στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Μετά την κατάρρευση του Σοβιετικού Μπλοκ, αυτό που είδαμε ήταν η αποτυχία της Περεστρόικα και στη συνέχεια ο κύριος Γέλτσιν που ήταν ένα υποχείριο των Δυτικών. Θυμάστε αυτός ο μεθύσταγας, τέλος πάντων, ο οποίος ξεπούλησε την πατρίδα, το φύγει την Αχανία Αυτοκρατορία τότε. Και ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος σιγά σιγά στείνει στα πόδια της και δημιουργεί το αντίπαλο δέος. Δημιουργεί ένα φρένο στην παγκοσμιοποίηση. Γι' αυτό τα γεγονότα στην Ουκρανία είναι τέτοια και στήθηκαν με τέτοιο τρόπο από τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες για να μπορέσουν να χτυπήσουν την ανερχόμενη Ρωσία. Ναι, αλλά εδώ όμως και ο ουκρανικός λαός σε ένα μεγάλο βαθμό τάσσεται υπέρ της ευρωπαϊκής του πορείας. Κοιτάξτε, τα γεγονότα υποκινήθηκαν από οργανωμένες μειοψηφίες, όπως συνήθως γίνεται πάντα, οι οποίοι είναι εθνικιστές Ουνίτες, είναι κρυμμένοι κρυπτοφανείς ναζιστές, είναι αυτοί που πολέμησαν υπέρ του Χίτλερ. Κατήγγειλε και η κυρία Μέρκελ. Βεβαίως, είναι ναζιστές και αντισημίτες, κάψανε και εισαγωγές, είναι εναντίον του ελληνικού στοιχείου εκεί. Απλώς αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν και παράστηραν ένα κομμάτι του ουκρανικού λαού και κυρίως της νεολαίας, το οποίο εμπνέεται από φιλελεύθερα αισθήματα, από το ευρωπαϊκό όραμα, αν θέλετε. Δεν ξέρουν όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι, τα δεσμά που θα αντιμετωπίσουν, όπως και ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει τώρα, είναι πολύ χειρότερα. Δεν ξέρουν τι τους περιμένει σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ήδη μπήκε το δούνο του μέσα για να κάνει κομμάτι. Δεν είναι η κατάληξη, πιστεύετε, αυτής της ιστορίας. Η Κριμαία ζήτησε απόσχηση, ψήφισε απόσχηση. 30 Μαρτίου ψηφίζει. Ναι. 30 Μαρτίου επισήμως ψηφίζει, το κοινοβούλιο της βέβαια ψήφισε. Τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Απλώς είναι τόσο δεμένη η ενεργειακή υποδομή, οι ενεργειακές ανάγκες καλύτερα της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης, από τη Ρωσία, που νομίζω θα ισορροπήσουν κάπου τα πράγματα. Η Ρωσία θα αντιδράσει και είναι λογικό να αντιδράσει όταν τα συμφέροντά της είναι όλοι οι αγωγοί της περνούν μέσα στους Ουκρανείς περισσότεροι, που μεταφέρουν υδρογονάνθρακες στη Δυτική Ευρώπη. Και είναι όταν και η έξοδός της προς τη Μεσόγειο. Βεβαίως. Η Κριμαία. Βεβαίως. Το Κίεβο είναι το λίγνο της Ρωσικής Ορθοδοξίας. Η Ουκρανία είναι μια ρωσόψυχη κατά τα 2/3 χώρα. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει επαναστατήσει ο λαός. Οργανωμένες μειοψηφίες φτάσαν τα πράγματα εκεί. Και θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Αλλά να ξέρουν ότι δεν έχουν λάβει υπόψη ότι η Ρωσία θα αντιδράσει. Όπως αντέδρασε στην τεχνητή κρίση της Γεωργίας, όπως αντέδρασε στη Συρία, η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι σταθεροποιητικός παράγοντας στη διεθνή πολιτική σκηνή. Αυτό πρέπει να δούμε. Ο κύριος Πούτιν δεν απέτρεψε το μακελιό στη Ρωσία στη Συρία. Το επίσημο μακελιό, γιατί γίνεται και τώρα μακελιό από με τους Ισλαμοφασίστες. Και αυτό ας το δούμε με μια παρένθεση να κάνω εδώ. Όλες οι δυτικές χώρες που τη φωλιά του φιδιού που έχουν στον κόρφο τους με τις μειονότητες των μουσουλμάνων που έχουν δεχτεί, έχουν στρατολογήσει όπως βγήκαν στο διαδίκτυο και στα μέσα ενημέρωσης, έχουν βγει ότι η τζιχάντ στρατολογία από Γαλλία, από Αγγλία, από Βέλγιο, έτσι, μουσουλμάνους και πολεμούν με τους Ισλαμοφασίστες στη Συρία. Δηλαδή να δουν τι εκτρέφουν μέσα τους και τι κίνδυνο έχει η πατρίδα μας που έχει ανοίξει τις αγκαλιές τους στο όνομα δίθεν της πολυπολιτισμικότητας. Έτσι, για να τα βλέπουν αυτά και οι αριστεροί συνοδοιπόροι εδώ, ότι φέρουν αυτόν τον κόσμο στην Ελλάδα,
μην ξέροντας τι κινδύνους εγκυμονεί. Αυτό είναι το πραγματικό αυγό του φιδιού, της μιας όψης, και το άλλο είναι βέβαια ο φασισμός που επίσης υφέρπει στην πατρίδα μας και πρέπει και αυτός να περιθωριοποιηθεί. Βέβαια, χωρίς να τους βάζουμε και όλους τους ανθρώπους στο ίδιο τσουκάλι, γιατί μέσα σε αυτούς υπάρχουν μετανάστες οι οποίοι ήταν, ναι, είναι πρόσφυγες. Σαφώς. Οι οποίοι φεύγουν από τις χώρες τους κυνηγημένοι από αυτούς τους ακραίους οι οποίοι τους ακροτηριάζουν τα παιδιά τους, αποκεφαλίζουν, βιάζουν κτλ. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα σε αυτούς όλους, όλους μάλλον αυτούς τους ανθρώπους έχουμε βάλει εδώ πέρα στη χώρα μας και όχι μόνο εδώ, πιστεύω κυρίως όμως εδώ, μιας και να μιλήσουμε για την Ελλάδα, στο ίδιο τσουβάλι, στο ίδιο τσουκάλι. Όχι, δεν πρέπει να τους βάλουμε στο ίδιο. Ναι, αλλά λέμε... το κράτος όμως τους έχει ρίξει αναπόφευκτα. Βέβαια, βέβαια. Γιατί όταν έρχεται ο πρόσφυγας και τον ρίχνει στην Ομόνοια, έρμεο των εμπόρων ναρκωτικών. Ακριβώς. Έρμεο της πορνείας. Ακριβώς. Έρμεο, δεν ξέρω κι εγώ με τι άλλο τρόπο για να επιβιώσει. Τον οδηγεί στην παρανομία, κύριε Λοΐζο. Τον οδηγεί από μόνο στην παρανομία. Τον πρόσφυγα δηλαδή τον εξισώνει με τον, με τον δολοφόνο. Έξι, έτσι. Από εκεί και πέρα τι γίνεται. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Πάντως η Ελλάδα έχει. Η Ευρώπη όμως μας έχει σε έναν βαθμό καταστρέψει πάνω σε αυτό το ζήτημα. Βεβαίως, με το Δουβλίνο 2. Με το Δουβλίνο 2. Γιατί έχει γίνει η χωματερή των ανθρώπων. Εισαγωγικά η λέξη βέβαια, γιατί δεν νοείται χωματερή για ανθρώπους. Προς Θεού. Εμείς ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί σεβόμαστε το ανθρώπινο πρόσωπο από όπου και να προέρχεται. Δεν έχουμε καμία ρατσιστική διάθεση για τους ανθρώπους αυτούς. Αλλά άλλο αυτό και άλλο ότι ένα κράτος πρέπει να λειτουργεί με νόμους, να υπάρχουν νόμους που τηρούνται. Πρέπει να υπάρξει αυστηρή επιτήρηση των συνόρων. Πρέπει να απελαθούν όλοι οι λαθρομετανάστες από την πατρίδα μας. Να βρούμε τρόπους να απελαθούν. Υπάρχουν. Ή τουλάχιστον αυτοί που δεν χρειάζεται να είναι στη χώρα. Αυτοί που ήρθαν απλά μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους. Για να στείλουν λεφτά. Δεν ξέρω κι εγώ. Βασικά πρέπει να δουλέψει αυτό το σύστημα. Πρέπει να δουλέψει το σύστημα της κατηγοριοποίησής τους. Βεβαίως. Πρέπει να δουλέψει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, είναι πολιτικοί πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν πολιτικό άσυλο. Αυτοί πρέπει να είναι σεβαστοί, που διώκονται στις χώρες τους. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι οικονομικών προσφύγων, μάλλον προσφύγων πολέμου, οι οποίοι επίσης πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά. Και διαφορετικά πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ορδές των λαθρομεταναστών, που και αυτοί εξαθλιωμένοι άνθρωποι είναι. Αλλά πόσους θα αντέξει αυτό το κράτος πλέον. Και πώς θα ταΐζεται εσείς είτε το Δήμο και τις Εκκλησίες από αυτούς. Δεν γίνεται πλέον. Έχουν πάρει και, έχουν πάρει και δουλειές των Ελλήνων. Είναι πρωτοστατούν σε κλοπές και εγκλήματα. Όχι γιατί είναι εγκληματίες υποχρεωτικά οι άνθρωποι, αλλά διότι πρέπει να ζήσουν. Τους οδηγούμε σε εξαθλίωση. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να απειλήσουμε. Εδώ πέρα έχουμε τρόπους να απειλήσουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εισαγωγικά το απειλήσουμε, να ακούσει τη φωνή μας, εν πάση περιπτώσει. Να πιέσουμε, αν θέλετε, πιο πολιτισμένα να το πω, για να γίνει κάτι άλλο εδώ. Έτσι, αλλιώς να ανοίξουμε τις πόρτες και να πάνε, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να φύγουν. Να πάνε στην Ιταλία και στη Γερμανία. Θα ανοίξουμε τις πόρτες να πάνε. Δηλαδή, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη συμμετοχή μας όσο είμαστε ακόμα εκεί. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να μένουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συνθήκες αυτές που περιγράψαμε πριν. Δηλαδή, αν δεν αλλάξουν άρθιν κάποια πράγματα, δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε εκεί. Έτσι, πρέπει να αλλάξουν άρθιν και ριζικά κάποια πράγματα στον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορούμε λοιπόν να διεκδικήσουμε όσο είμαστε εκεί ακόμα κάποια πράγματα για την πατρίδα μας, το οποίο δεν διεκδικούνται. Όταν πάμε σαν ψοφοδεείς ηγέτες, όταν δεν πατάμε πουθενά, όταν κρεμόμαστε από τη δόση, λες και είμαστε πρεζόνια κάθε φορά. Με ποιους πολιτικούς θα σταθούμε. Ποιους θα σταθούμε όταν η κυρία Μέρκελ έχει στο χαρτί απέναντί της, στο χαρτί της Ζήμιας που έχει λαδώσει τόσους πολιτικούς στην Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο οι κορυφαίοι. Δεν μιλάω για τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς και τους υπουργούς, αλλά μιλάω για τα στελέχη κάτω από αυτούς. Είναι τα κομματικά στελέχη. Έτσι, με τι θάρρος θα μπορεί να σταθεί ένας πρωθυπουργός απέναντι όταν από κάτω του το κόμμα του δεν είναι καθαρό γιατί έχουν πάρει μίζες. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο Μιχάλης Ηλιάδης, υποψήφιος βουλευτής, ευρωβουλευτής με την πολιτική παράταξη Κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, κύριε Ηλιάδη. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήθελα να στείλω ένα μήνυμα έτσι στο ροδιακό και ελληνικό λαό, ότι ο λαός μας δεν πρέπει να φοβάται, πρέπει να προσπαθήσει να εκλέξει άρχοντες οι οποίοι πατάνε και σέβονται τις παραδόσεις αυτού του τόπου πραγματικά με τη ζωή τους και το έργο τους, και τότε να είναι σίγουρος ότι. Να τελειώσω με τα λόγια του ποιητή, έτσι, της Λευτεριάς, το φως θα χαράξει και στην πατρίδα μας.